Είμαστε ανάμεσα σε δύο έτσι ακραίες καιρικές καταστάσεις. Από τη μία έχουμε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επηρεάζουν τη χώρα μας εδώ και 2-3 ημέρες. Βλέπουμε τον υδράργυρο να προσεγγίζει σε αρκετές περιοχές τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Η κατάσταση αυτή θα κρατήσει σήμερα αλλά και αύριο. Θα κάνει αρκετή ζέστη στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Θα δούμε και πάλι θερμοκρασίες κοντά στους 38 με 39 βαθμούς. Μάλιστα ενισχύεται και ο βορειοδυτικός άνεμος από το Ιόνιο προς το Αιγαίο και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά και ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Από εκεί όμως και μετά. Έβλεπα μάλιστα πριν προχωρήσετε, συνεπικουρικά να πω το εξής. Ότι έβλεπα πριν από λίγο το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ειδικά για αύριο, επειδή αναφερθήκατε στα δυτικά, νοτιοδυτικά κλπ. Έχει δείκτη επικινδυνότητας 4 για την περιφερειακή αρχή των Χανίων. Ναι, βεβαίως. Μιλάμε για το πορτοκαλί, βέβαια, χρώμα. Πολύ επικίνδυνες καταστάσεις ό,τι αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτό δεν συμβαίνει γιατί επικρατούν ήδη πολύ ψηλές θερμοκρασίες, είναι αρκετά ξηρή η ατμόσφαιρα. Σε συνδυασμό με το βοριά που θα μπει, που είναι γενικά έτσι ένας ξηρός άνεμος, αυτός ο βορειοδυτικός άνεμος, αυξάνεται σημαντικά περισσότερο, θα λέγαμε, η επικινδυνότητα σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θυμάμαι πριν από λίγες ημέρες να μας λέτε το εξής, ότι σταδιακά από το Σάββατο έχει υποχώρηση αυτή η θερμοκρασία, δηλαδή κατεβαίνει σε χαμηλότερα επίπεδα ο υδράργυρος και θα είμαστε στα φυσιολογικά του καλοκαιριού. Τώρα το αλλάζουμε και λέμε ότι από Δευτέρα θα έρθουν τα δύσκολα. Κοιτάξτε να δείτε θερμοκρασιακά, θα πάμε στα κανονικά σχεδόν για την εποχή. Επίπεδα θα πέσει δηλαδή θερμοκρασία αύριο πρώτα στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Την Κυριακή αυτή η πτώση θα γίνει αισθητή στις περισσότερες περιοχές. Θα είμαστε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, που είναι φυσιολογικές έτσι θερμοκρασίες για την καρδιά του καλοκαιριού, για το μήνα Ιούλιο και καθώς διανύουμε ήδη το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα. Εκεί που θα πρέπει να σταθούμε είναι ότι κατεβαίνουν ψυχρές αέριες μάζες, μάλλον αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες που μας έρχονται από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη θα έχουν σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσουν έναν έντονα άστατο καιρό, που σημαίνει ότι θα έχουμε εκδήλωση καταιγίδων κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Θα μπορούσαμε να πούμε από το ύψος της Πελοποννήσου και πιο βόρεια. Και θέλει προσοχή, γιατί αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες, καθώς θα συνδυαστούν με την πολύ θερμή επιφάνεια που θα έχει αφήσει πίσω του αυτό το ισχυρό θερμό κύμα, θα δημιουργήσουν έντονη αστάθεια. Άρα λοιπόν οι καταιγίδες τοπικά θα είναι ισχυρές, ενδέχεται να συνοδεύονται και από χαλάζι, ή δεν αποκλείεται να δούμε και ισχυρούς κεραυνούς με τροφτρόβιλους ή ανεμοστρόβιλους. Φαινόμενα τα οποία τα έχουμε ξαναδεί στην καρδιά του καλοκαιριού τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς τότε συνοδεύτηκαν και με ανθρώπινες απώλειες. Ας ευχηθούμε στην περίπτωση αυτή, γιατί θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας αυτή έτσι η αστάθεια, να μην ζήσουμε ανάλογες καταστάσεις. Θα το περάσουμε δηλαδή όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Μάλιστα. Αυτά τα τελευταία τα οποία μας αναφέρατε, πάντα αρχής γενομένης από Δευτέρα 19 Ιουλίου, ναι. Βεβαίως και την Κυριακή, και η Κυριακή θα είναι μια μέρα που θα έχουμε φαινόμενα κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Απλά από τη Δευτέρα θα επεκταθεί το φαινόμενο αυτό, δηλαδή αυτή η αστάθεια θα επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές. Και θέλει έτσι προσοχή ιδιαίτερα, θα λέγαμε, περιοχές προς την περιοχή, δηλαδή προς τη Θεσσαλία, προς την Μακεδονία, τη Θράκη, προς την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά. Σε αυτά εκεί τα γεωγραφικά διαμέρισματα θα έχουμε αυξημένες πιθανότητες τα φαινόμενα αυτά να συνοδευτούν και από προβλήματα. Τι είναι αυτό που μας φέρνει αυτές τις ψυχρές αέριες μάζες, αυτή την ψυχρή λίμνη, όπως μάθαμε από όλους εσάς να τη λέμε, και δεν παραμένουμε σε αυτό το μοτίβο, δηλαδή θερμές αέριες μάζες ή θερμοκύμα? Στην ουσία, όταν μιλάμε για μια ψυχρή λίμνη, εννοούμε αυτές τις ψυχρές αέριες μάζες που συνοδεύουν ένα σύστημα κακοκαιρίας, ένα δηλαδή βαρομετρικό χαμηλό που αυτή τη στιγμή επηρεάζει την κεντρική Ευρώπη. Βλέπουμε ότι και στην περιοχή της Γερμανίας έχουμε δυστυχώς ακραία καιρικά φαινόμενα με ανθρώπινες απώλειες. Αυτό λοιπόν το κύμα, αυτό το βαρομετρικό χαμηλό κατεβαίνει νοτιότερα, θα επηρεάσει και τη χώρα μας. Βέβαια, για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος, θα πρέπει να πούμε ότι αυτές οι κακοκαιρίες όταν κατεβαίνουν σε πιο νότια γεωγραφικά διαμερίσματα και εξαιτίας βέβαια της εποχής που βρισκόμαστε, τείνουν να εξασθενούν. Εμφανίζονται μια εξασθένηση, αλλά αυτό που μας θέτει έτσι σε μια εγρήγορση είναι ότι έχουμε ήδη μια πολύ θερμή επιφάνεια, αυτό δηλαδή το ισχυρό θερμό κύμα που έχει προηγηθεί στη χώρα μας, θα δημιουργήσει έντονη αστάθεια, γι' αυτό και δεν αποκλείεται αυτή η ψυχρή λίμνη που μας κατεβαίνει από την κεντρική Ευρώπη να δώσει και έντονα φαινόμενα και στη χώρα μας. Έτσι θα πρέπει να υπάρχει μια επιφυλακή μέχρι και τα μέσα της άλλης εβδομάδας.